Κύριε Νικολάου, είστε ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Display Art, συνδιοργανωτής με τον ΑΧΤΑ αυτή την έκθεση, την οποία κάνουμε σήμερα, έκθεση ταξίδι στη Λευκοσία, στο Συνεδριακό. Είναι η δεύτερη μέρα. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε την έκθεση και ποια είναι η άποψή σας για αυτή την έκθεση. Καταρχήν να πω ότι είναι η 17η έκθεση ταξίδι. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον η επισκεπτικότητα είναι αρκετά καλή, παρόλο την κρίση που περνά η χώρα μας. Το λυπηρό είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλούς εκθέτες φέτος. Φέτος οι εκθέτες είναι 31, ενώ συνήθως ήταν από τους 40 μέχρι και 50. Είναι λυπηρό διότι η συμμετοχή των ταξιδιωτικών πρακτόρων είναι περιορισμένη. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι συμμετοχές που έχουμε από την Ελλάδα, παραδοσιακά είχαμε μέχρι και 15 εκθέτες. Συνέπεσε φέτος να είναι οι ευρωεκλογές τον Μάιο, οι οποίες συμπίπτουν και με τις δημοτικές εκλογές της Ελλάδος. Οπότε απασχολημένοι νομάρχες και οι δημάρχοι από την Ελλάδα δεν κατήρθαν να έχουν συμμετοχή στην εφετινή έκθεση. Όμως βλέπω με μεγάλη ευχαρίστηση ότι το κοινό αγαπάει αυτή την έκθεση και συνεχίζει να την αγκαλιάζει με αγάπη και έχουμε αρκετές, η επισκεπτικότητα δηλαδή έχει κρατηθεί στα επίπεδα των τελευταίων 2 χρόνων. Display Art, ένας σοβαρός οργανισμός που οργανώνει εκθέσεις και κατασκευές σε όλον τον κόσμο. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Ναι, είναι αλήθεια. Η Display Art έχει και θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία. Το 2006 έχει πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό, μπορώ να πω, βραβείο από την μελέτη, κατασκευή και τα multi media του ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση ITB στην Κολονία. Το ίδιο βραβείο επαναλήφθηκε και το 7 στη Μόσχα και το βραβείο αυτό αφορούσε το καλύτερο design, την κατασκευή και τα multi media. Αυτό τιμά όχι μόνο την εταιρεία μας, αλλά και τη χώρα μας. Τη μικρή Κύπρο που μπόρεσε να προσφέρει αυτή την υπηρεσία και να ανταμυφθεί. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Προσφέρει πακέτα υπηρεσιών, το οποίο πακέτο ξεκινά από τη μελέτη, την κατασκευή, τα γραφικά, τη δημιουργία των γραφικών, ως επίσης την παραγωγή και εφαρμογή multimedia. Η εταιρεία μας τον Μάρτιο είχε κάνει το περίπτερο του COT στην ITB του Βερολίνου, όπως και το περίπτερο του Ισυπαίθρου, όπως και 15 μέρες αργότερα το περίπτερο του COT στην Μόσχα με μεγάλη επιτυχία και έχουμε πάρει πάρα πολύ κολακευτικά λόγια από τους εργοδότες αν θέλετε, αλλά και από τους επισκέπτες. Εμείς σαν δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα και ισανότερα. Κύριε Νικολάου, ήθελα να μου πείτε όμως τι ζωή έχει η εταιρεία σας, πόσον καιρό λειτουργεί και δημιουργεί και δουλεύει αυτός ο οργανισμός. Η εταιρεία μας συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια ζωής. Το 2001 εισήχθηκε η εταιρεία στο χρηματιστήριο Κύπρου. Είναι ένας όμιλος εταιριών. Σίγουρα βασίστηκε στη μεγάλη προσπάθεια, να θέλει, των ιδρυτών που είναι η οικογένεια και αγαπάμε τη δουλειά μας, γι' αυτό και επιτυχάνουμε. Σίγουρα αυτή την περίοδο διερχόμαστε μία οικονομική κρίση, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ σοβαρά και η εταιρεία μας. Όμως επειδή τα παρακλάδια της δουλειάς, οι συναφείς εργασίες, όπως είναι και οι εξοπλισμοί καταστημάτων, το digital printing,
οι εφαρμογές μας, τη media και τα λοιπά, μας κρατούν ακόμη στη ζωή. Στόχος μας είναι να ανακάμψουμε, όπως και όλες οι άλλες εταιρείες, και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το πετύχουμε. Κύριε Νικολάου, κύριε Πρόεδρε και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας της Play Arts, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και του Hellenic Television στο Λονδίνο, σας ευχόμαστε πραγματικά κάθε επιτυχία και πάντα θα είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε και να σας βοηθάμε. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου και εύχομαι κάθε επιτυχία στο δικό σας οργανισμό, ο οποίος προσφέρει αφάνταστα για τον τουρισμό της Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.